Καλησπέρα. Θα μιλήσω για την αρχιτεκτονική σύνταξη και θεωρητική συγγραφή και όχι για τη Ρένα, ως διδάσκουσα. Γνώρισα τη Ρένα το 1987, τον καιρό που με κοινό επιβλέποντα καθηγητή τον Bill Hillier, ξεκινούσαμε τη διδακτορική μας εργασία στην Bartlett. Συναντηθήκαμε ξανά μετά από 2 δεκαετίες. Το 2011, όταν ως συντάκτρια του επιστημονικού περιοδικού The Journal of Space Syntax, την κάλεσα να γράψει άρθρο για ένα τεύχος που ετοιμάζαμε αφιερωμένο στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Ανταποκρίθηκε με τον ενθουσιασμό που είχε πάντα για την αρχιτεκτονική θεωρία και τον τρόπο με τον οποίο συνδιαλέγεται με τη δημιουργική δραστηριότητα. Με τίτλο «Αναζητώντας τη συνθετική τάξη, συγχρονικές και διαχρονικές διαστάσεις μιας προσωπικής περίπτωσης», το άρθρο της Ρένας έθεσε τα ερωτήματα. Πώς μιλάμε για την αρχιτεκτονική και πώς τη συνθέτουμε? Ποιοι είναι οι κανόνες που χρησιμοποιούμε και πώς μπορούμε να τους αναλύσουμε? Στο άρθρο η Ρένα αναφέρεται σε 2 διαφορετικούς χρόνους και δραστηριότητες. Στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές 90, όπου μελέτησε την αρχιτεκτονική σύνθεση στο έργο του Μάριο Μπότα, και σε ένα χρόνο που περιγράφει σαν συνθετικό γίγνεσθε. Με έργα που πραγματοποίησε αργότερα, όπως το Μέγαρο Καρατζά, το κτίριο της Εθνικής Ασφαλιστικής Εταιρείας στην Αθήνα, το περίπτερο της Κύπρου στη 10η Biennale Αρχιτεκτονικής στη Βενετία και η πύλη εισόδου στον Αστέρα Βουλιαγμένης. Μέσα στο συνθετικό αυτό γίγνεσθε εγκυβωτίζεται η αναλυτική αναζήτηση του παρελθόντος. Η διπλή αυτή ματιά σημασιοδοτεί το αναλυτικό στοιχείο στη δουλειά της και τη διάταξη της σύνθεσης μέσα από 2 φωνές, αυτής που συλλογίζεται και αυτής που συνθέτει. Με τον τρόπο αυτό, η γραφή της μετασχηματίζεται σε θεωρητικό αρχιτεκτονικό λόγο. 8 χρόνια αργότερα, μετά από την ολοκλήρωση του Άγκεμαρ, η Ρένα δημοσίευσε το Sea Voyage, όπου αφηγείται την ιστορία του Άγκεμαρ σαν θαλασσινό ταξίδι, με σταθερή θέα το θαλάσσιο ορίζοντα και αθέατο προορισμό που ξεδιπλώνεται. Το ταξίδι ερμηνεύει μεταφορικά την αναζήτηση της ιδέας από το διαγωνισμό στην υλοποίηση, με εμπόδια, υπερβάσεις, διαπλοκές και ροές, συνδέοντας το Άγκεμαρ με προηγούμενα έργα. Στη διερεύνηση της αρχιτεκτονικής δομής του 2011 και στην ποιητική αφήγηση του Άγκεμαρ το 2019, συμπλέκονται το συγχρονικό νήμα της αρχιτεκτονικής σύνθεσης και το διαχρονικό νήμα της αρχιτεκτονικής αναζήτησης. Ο χώρος και η μορφή εμπλουτίζονται με το χρόνο, τα γεγονότα και τα πράγματα που συνοδεύουν το σχεδιασμό και υλοποίηση ενός θηρίου. Η διαδικασία αυτή δεν είναι γραμμική. Γύρω από κάθε αρχιτεκτονικό έργο συντάσσονται τα προηγούμενα, τα επόμενα και τα παρεπόμενά του. Με αφορμή τη διπλή αναλυτική, αφηγηματική ματιά και τις 2 φωνές, η ομιλία μου μοιράζεται σε 4 κεφάλαια. Το Άγκεμαρ και άλλα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα συνοδεύονται και συμπληρώνονται καθοδόν από την αναλυτική αναζήτηση της συνθετικής μορφολογικής δομής. Θα προηγηθούν όμως 2 θεμελιώδεις παρατηρήσεις που πλαισιώνουν και κατευθύνουν την ομιλία. Η πρώτη παρατήρηση αφορά την πρόταση του θεωρητικού της αρχιτεκτονικής Bill Hillier στο κείμενό του «Τι προσθέτει η αρχιτεκτονική στο κτίριο». Συγκρίνοντας την αρχιτεκτονική με το κτίριο και την λαϊκή παράδοση, ο Hillier χρησιμοποίησε τον όρο «configuration», το οποίο μπορούμε να μεταφράσουμε ως μορφολογική διαμόρφωση ή δομή με βάση τον αλληλοσχετισμό στοιχείων. Ο τρόπος με τον οποίο το ανθρώπινο μυαλό χειρίζεται την έννοια της δομής, προτείνει ο Hillier, είναι ανάλογος με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τους γλωσσικούς κανόνες της γραμματικής και του συντακτικού, διαισθητικά και όχι συνειδητά. Σε αντίθεση όμως με τη λαϊκή αρχιτεκτονική παράδοση, που αναπαράγει πρότυπα μέσω του κλίματος, της κουλτούρας, του μύθου και της τέχνης, η αρχιτεκτονική απορρέει από συνειδητό στοχασμό, οδηγώντας επιλογές μορφολογικών σχέσεων μέσα σε ένα πεδίο πιθανοτήτων με σκοπό τη νέα δημιουργία και όχι την αναπαραγωγή. Η αρχιτεκτονική και το κτίριο, επομένως, δεν είναι ένα και το αυτό. Η αρχιτεκτονική αφορά το μετασχηματισμό της μορφολογικής δομής από μη συνειδητή σε συνειδητή αφαιρετική σκέψη. Η δεύτερη παρατήρηση αφορά την πρόταση του ιστορικού της αρχιτεκτονικής Adrian Forti,
που περιγράφει την αρχιτεκτονική ως τριαδικό σύστημα, αποτελούμενη από το κτίριο, την εικόνα του, δηλαδή σχέδια και φωτογραφίες, και τον λόγο, ο οποίος τον περιγράφει, γραπτά ή μέσω της ομιλίας. Ο μοντερνισμός, υποστηρίζει ο Φόρτη, υποβίβασε το ρόλο του λόγου στην αισθητική θεώρηση της αρχιτεκτονικής, θεωρώντας ότι ένα έργο εκτιμάται αποκλειστικά αυτό καθεαυτό και όχι μέσω της γλώσσας που το αναπαριστά και το περιγράφει. Για τον Χίλιερ, η γλώσσα αναφέρεται στην εννόηση, αφενός σαν συνειδητή σκέψη και αφετέρου αναλογικά σε αγνωστικές μορφολογικές σχέσεις και όχι σε γλωσσική αναπαράσταση. Σε αντίθεση, ο Φόρτη τονίζει τις αναπαραστατικές διαστάσεις της γλώσσας και των λέξεων. Ανεξάρτητα όμως από τις διαφορές τους, και οι δύο αναγνωρίζουν ότι η αρχιτεκτονική δεν αφορά μόνο το κτίριο, αλλά και την έκφρασή του μέσω της εικόνας και του λόγου, όπου λόγος σε αυτή την περίπτωση σημαίνει συνειδητή θεωρητική σκέψη. Θα εξετάσω το έργο της Ρένας με τα ερωτήματα που έθωσε ίδια. Πώς περιγράφουμε τις μορφολογικές σχέσεις, πώς μιλάμε για την αρχιτεκτονική και πώς τη συνθέτουμε. Το άρθρο της Ρένας αναλύει 19 μονοκατοικίες του Μάριο Μπότα με στόχο να περιγράψει τη συνθετική τους δομή, την οποία ονομάζει ως συγχρονική, και το πώς η δομή αυτή εξελίσσεται σε διαφορετικά έργα μέσα από το χρόνο, ορίζοντας έτσι τη διαχρονική διάσταση της αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Ο απότερος σκοπός της ανάλυσης είναι η κατανόηση της σχεδιαστικής δημιουργικότητας. Πώς μπορούν οι αρχιτέκτονες να είναι δημιουργικοί μέσα στα όρια ενός ιδιώματος που έχουν ήδη δημιουργήσει? Η ανάλυση επικεντρώνεται όχι σε ατομικά στοιχεία, αλλά σε λογικές σχέσεις. Οι διάφοροι τρόποι αλληλοσυσχετισμών των λογικών σχέσεων έχουν ως αποτέλεσμα συνθετικές δομές ποικιλόμορφων βαθμών τάξης. Η ανάλυση εξετάζει ποιοι είναι οι κανόνες, πώς υλοποιούνται και πού υλοποιούνται, δηλαδή τα πεδία στα οποία εφαρμόζονται, όπως όγκος, όψη και κάτωψη. Τρεις σημαντικές φάσεις εμφανίστηκαν όσον αφορά την ανάπτυξη της συνθετικής λογικής. Ακούσαμε και τον Παναγιώτη Τουρνικιώτη που μίλησε για αυτές, χωρίς όμως να έχουν αυστηρά όρια μεταξύ τους. Στην πρώτη φάση, οι κατοικίες χαρακτηρίζονται από απλούς μορφολογικούς συνδυασμούς. Στην δεύτερη, οι συνδυασμοί αυτοί σταθεροποιούνται σε μία αναγνωρίσιμη δομή. Αν η πρώτη φάση μπορεί να χαρακτηριστεί ως προκανονική και η δεύτερη ως κανονική, η τρίτη φάση χαρακτηρίζεται ως μετακανονική και αφορά μετασχηματισμούς της κανονικής φάσης. Αυτό που διέκρινε την κανονική από την προκανονική φάση ήταν πρώτον η ενσωμάτωση των χωρικών σχέσεων στις μορφολογικές σχέσεις. Δεύτερον, όλοι οι κανόνες αντιστοιχίζονται μεταξύ τους, δημιουργώντας τα χαρακτηριστικά μιας συνεκτικής δομής. Οι κατόψεις, οι όψεις και οι όγκοι κινούνται έτσι προς μία ενιαία έκφραση, με πλήρη έλεγχο από το σχεδιασμό. Στη μετακανονική φάση σημειώνεται σχετική αταξία στο σύστημα που επιφέρουν κάποιοι μετασχηματισμοί στην τυπική δομή. Φάνηκε έτσι ότι πιο η δημιουργική περίοδος ήταν όταν ο αρχιτέκτονας ανακάλυπτε τη μετάβαση από την προκανονική στην κανονική φάση, ορίζοντας αυτό που θα εμφανιζόταν ως συνθετική δομή με τους κανόνες και τους αλληλοσυσχετισμούς της. Στην τρίτη φάση, ο αρχιτέκτονας είχε εξελίξει το λεξιλόγιο του σε κάποιο είδος μεταγλώσσας, λειτουργώντας με ήδη κωδικοποιημένα ή δομημένα στοιχεία. Με βάση τον Κάρναπ, όπου μία λογική σχέση ορίζεται ως η ένταση του κανόνα που την περιγράφει και η ομάδα στοιχείων στα οποία εφαρμόζεται ο κανόνας ως έκταση, ξεχωρίζουν έτσι δύο συνθετικές λογικές. Στην πρώτη, τα στοιχεία ανήκουν σε διακριτές κατηγορίες και οι σχέσεις ενσωματώνονται η μία μέσα στην άλλη με ιεραρχικό τρόπο οργάνωσης. Στη δεύτερη, τα στοιχεία ανήκουν σε πολλαπλές κατηγορίες, δημιουργώντας ένα πλέγμα σχέσεων. Η πρώτη λογική ονομάζεται λογική έντασης, ενώ η δεύτερη λογική έκτασης, μια και η έμφαση είναι λιγότερο στον κανόνα και περισσότερο στο δίκτυο σχέσεων που συσχετίζουν τις ποικίλες ομάδες στοιχείων. Για τον Φράμπτον, ο Μπότα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του κριτικού τοπικισμού, αναμορφώνοντας με την αρχιτεκτονική του την τοποθεσία και την παραδοσιακή τεχνουργία που ολοένα εκλείπει από τη σύγχρονη κατασκευή. Με ανοίγματα που στρέφονται στη θέα, τα κτίρια του αποτελούν πρωταρχικές φιγούρες που σημειοδοτούν την τοπογραφία και τον ουρανό.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το σπίτι Ρίβα Σαν Βιτάλε, που έμεσα αναφέρεται στο τοπίο του Τιτσίνο και στα παραδοσιακά πριγόσπιτα αγροτικών κατοικιών, τα οποία φθονούν στην περιοχή. Με αντίστοιχο τρόπο, το Άγκεμαρ συνομιλεί με το αστικό τοπίο, εκφράζοντας τη σχέση της πόλης με τη θάλασσα, τη σχέση του μαρμάρου με την ιστορία, το διάλογο με το αττικό φως. Στο άρθρο της Ιρένα δεν θέτει άμεσα ερωτήματα τοπικισμού ή σημασιολογικών αναφορών, όμως η γενεαλογία των σχεδιαστικών προσεγγίσεων στο δεύτερο μέρος του άρθρου εμπλουτίζει έμεσα την αυστηρά υλική μορφολογική θεώρηση της αρχιτεκτονικής σύνθεσης με ευκαιριακές ανακαλύψεις, συλλογικές και ατομικές μνήμες που με το χρόνο μετασχηματίζονται από διαισθητικές σε συνειδητές σημασιολογικές δομές. Η χωροχρονική αντίληψη της σύνθεσης σαν διαδρομής ενεργοποιούν αφενός το αρχιτεκτονικό αντικείμενο κτίριο γραφείων ως ταξιδεύον πλοίο και αφετέρου το σχεδιαστικό ενέργημα συνθέτω και το λειτουργικό ενέργημα εργάζομαι σε ένα γραφείο ως συνώνυμα του ταξιδεύω. Η ενεργοποίηση δημιουργείται όχι μέσα από την αναπαράσταση αντικειμένου όπως το κτίριο πλοίο, μια και η μορφή του κτιρίου δεν είναι υδροδυναμική, αλλά με τονιμικά, μέσω της οριζοντιότητας, του νερού, των ανακλάσεων και των υλικών, καθώς και μέσα από το σωματικό ενέργημα του να κατευθύνει στο πλοίο στον προσωμιωτή γέφυρας. Έρχεται αντιμέτωπη η μορφολογία της σύνθεσης με μία σειρά αυτοβιογραφικών και πολιτιστικών αναφορών, εμπλουτίζοντας τις λογικές μορφολογικές αναζητήσεις με βιώματα. Συνειρμούς. Όνειρα και ποιητικές μεταφορές. Με το Άγκεμαρ, η Ρένα άρχισε να κρατάει ημερολόγιο έργου. Η χρονογράφηση της συνθετικής μορφής και της κτηριακής υλοποίησης την οδηγεί σταδιακά στο να ενώσει στιγμές στο χρόνο, όπως το Άγκεμαρ με άλλα έργα, στα οποία την απασχόλησε η σχέση με το έδαφος ή η ρευστότητα της γεωμετρίας. Παίρνει χρόνο για να εξελιχθεί η αρχιτεκτονική διέστηση σε συνειδητή συγκριτική σκέψη, όσο και αν τη διατύπωσε στατικά ο Χίλιερ. Φαντάζομαι το ημερολόγιο με φωτογραφίες, σχέδια και κείμενα να φιλοξενεί στο εσωτερικό του επάλληλες εμβόλυμες αφηγήσεις ενός χρόνου που αιωρείται και υποδιαιρείται σε αρμούς και αρθρώσεις, όπως περιγράφει η Ρένα το χρόνο υλοποίησης του έργου. Η αρχιτεκτονική, επομένως, δεν έχει μόνο τρεις πτυχές, το κτίριο, την εικόνα και τον λόγο, όπως μας λέει ο Φόρτη, αλλά και τέταρτη και πέμπτη πτυχή, την εξελικτική συνομιλία του αρχιτέκτονα με τον πελάτη, τους συμβούλους, τους εργολάβους, τους χτίστες και τον τρόπο με τον οποίο την βιώνουν οι χρήστες, αφηγηματικά διαμορφώνοντας την πορεία από το ιδιαιτό στο υλοποιημένο δημιούργημα. Σε ένα παλαιότερο άρθρο της με τίτλο «Αρχιτεκτονική σημασία, η παραγωγή της», η Ρένα εισάγει το μοντέλο του Λουί Χέλμσλεφ όσον αφορά τη σχέση της έκφρασης και του περιεχομένου και την περαιτέρω ανάλυση αυτών των ενιών σε μορφή και υλικότητα. Δεν έχω χρόνο να περιγράψω το μοντέλο λεπτομεριακά, αλλά σε γενικές γραμμές το άρθρο ορίζει τη σύνθεση και το συνθετικό νόημα με βάσεις σημασιολογικές και όχι μόνο υλικές σχέσεις. Ταυτόχρονα όμως, με τις σημασιολογικές αναφορές, όπως τονίζει η Ρένα, το Άγκεμαρ μας επαναφέρει στη συνθετική λογική της έντασης, μετά από μια γενεολογία έργων που τα χαρακτηρίζει κυρίως η λογική της επέκτασης. Το κτίριο αποτελείται από δύο διακριτά στοιχεία που τα ενώνει η ρευστή γεωμετρία των μορφών τους. Όλα τα στοιχεία σε κάθε κατηγορία, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, σχετίζονται με όλα τα άλλα. Έτσι, μέσα από τον χρόνο, μετά από αλλεπάλληλα αρχιτεκτονικά ταξίδια, μετά από παράλληλες αναλυτικές και αυτοβιογραφικές αφηγήσεις, οι σημασιολογικές ενασχολήσεις της στο Πανεπιστήμιο του British Columbia συνομιλούν με τις αναλυτικές εξερευνήσεις στην Bartlett, σε μια διαλεκτική που πρώτος εισήγαγε ο Βιτρούβιος. Σε όλα τα θέματα, αλλά ιδιαίτερα στην αρχιτεκτονική, υπάρχουν αυτά τα δύο σημεία. Το πράγμα που αναπαρίσταται και αυτό που του δίνει σημασία. Το πράγμα που αναπαρίσταται είναι το θέμα για το οποίο μπορεί να γίνει λόγος. Και αυτό που δίνει σημασία είναι η απόδειξη επιστημονικών αρχών. Όπου η απόδειξη επιστημονικών αρχών είναι ο ορισμός των συνειδητών υλικών σχέσεων μορφής για το Βιτρούβιο. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποιος που δηλώνει ότι είναι αρχιτέκτονας πρέπει να είναι εξοικειωμένος και με τις δύο κατευθύνσεις. Ευχαριστώ.